Ρώμην εν <Ρώμη> Θεόν, διέζωσμενος, εθρίαμ βευσάς, εν πεισαγώσιν, αθλοφόρε, του σωτήρ. <Σιερος> λέων τη σιγάρος Σίγαρο λέων προαθλή συνορμήσα και πολέμου. Μάρτις εν δόξε, Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δωρήσαστε. τη δεκάτη 8η του μηνός Ιουνίου, Λεοντίου Ιπατίου Θεοδούλου και Εθερίου των Μαρτύρων, Εράσμου Οσίου, Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως της Κύπρου, Λεοντίου του πιμένος Λεοντίου Οσίου του Διονυσιάτου, οι Άγιοι Μάρτυρες Λεοντίος και η Σύναυτο Ιπατίος και Θεόδουλος. Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν επί Αυτοκράτορος ου Εσπασιανού το 70 μετά Χριστόν. Ο Λεόντιος καταγόταν από την Ελλάδα και είχε χαρακτηριστική ρωμαλεότητα και μεγαλοπρεπές παράστημα. Κατετάχθη στον στρατό και στις μάχες έδειξε μεγάλη γενναιότητα και ανδρεία. Έτσι προβιβάστηκε σε υψηλά στρατιωτικά αξιώματα. Όμως, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Λεόντιος διατηρούσε πολύ μετριοφροσύνη και τιμιότητα. Έτσι, ο Λόγος του Θεού έπεσε στην καρδιά του, όπως το μέρος του σπόρου ή την γήν την αγαθήν, το οποίο φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Έπεσε δηλαδή ο Λόγος του Θεού στην καρδιά του Αγίου Λεοντίου όπως πέφτει ο σπόρος στην μαλακή και έφορη γη και όταν φύτρωσε έκανε καρπό εκατό φορές περισσότερο από ό,τι και ο σπόρος. Πράγματι, αφού ο Λεόντιος πίστεψε στον Χριστό, άφθονες ήσαν οι φιλανθρωπίες του και μάλιστα φανερά μέσα στο στράτευμά του. Με αυτόν τον τρόπο έφερε στην χριστιανική πίστη και δύο συναδέλφους του, τον Ιπάτιο και τον Θεόδουλο. Όταν το έμαθε αυτό ο Αφρικανός ηγεμόνας Αδριανός, θέλησε να τους αναγκάσει να αλλαξοπιστήσουν, είδε όμως ότι δεν μπορούσε. Τότε τους μένει πάτιο και θεόδουλο απεκεφάλισε, τον δε Λεόντιο μαστίγωσε μέχρι θανάτου. Έτσι και οι τρεις φίλοι με το αίμα τους σφράγισαν την αγάπη και την αφοσίωσή τους στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Άγιος Μάρτης Εθέριος Ανήκει και αυτός στην ατελείωτη και ένδοξη φάλαγγα των μαρτύρων της χριστιανικής πίστεως. Η Θεία Χάρη τον έκανε από την γη ακόμα πολίτη του ουρανού. Η διάνοια και η καρδιά του ήσαν ελεύθερες, από κάθε παχυλότητα, γεμάτες πνευματικότητα. Νεκρός απέναντι στον κόσμο, δηλαδή στην αμαρτία, ζούσε μόνο για τον Ιησού Χριστό. Αλλά στον διωγμό επί Διοκλητιανού, ο Εθέριος συνελήφθη, ούτε οι απειλές όμως, ούτε και οι υποσχέσεις, ούτε οι ραβδισμοί, ούτε οι μαστιγώσεις, ούτε οι ανοιγμένε πληγέ με τα αίματα που έτρεχαν, στάθηκαν ικανές να κάμψουν την πίστη του Εθερίου. Πιστός μέχρι θανάτου, έφυγε από τον κόσμο αυτό» και μετέβει εκεί όπου είναι η αγαλίαση του παραδείσου.